Έχουμε κάποια στοιχεία, Εύη Χαρακιανάκη και πάλι, κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν την πεζοπορική ομάδα, τους δρόμους ζωής. Ακριβώς. Είναι, ας το πούμε, ένας απολογισμός για το έτος που πέρασε. Το 2022 οι δρόμοι ζωής πραγματοποίησαν. Εδώ θα σε διακόψω, θα παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία μιας ομάδας, ενός σωματείου, όπου πραγματικά χρειάζεται τη στήριξη και τη δημοσιογραφική στήριξη όλων μας, καθώς σε περιόδους καραντίνας, πανδημίας, σε περιόδους όπου χρειάζονται αυτές οι δράσεις και αυτή η επαφή, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά στέκονται δίπλα στον εθελοντισμό, στέκονται δίπλα στον αθλητισμό και μέσα από τις δράσεις τους και παρακινούν και άλλους ανθρώπους έτσι. Ακριβώς, είναι το βασικό αυτό. Παρακινούν τους συμπολίτες μας να βγουν έξω να περπατήσουν και να γνωρίσουν τη φύση. Ένας πολύ δραστήριο σύλλογος. Τι κάναμε λοιπόν, συγκεντρώσαμε κάποια στοιχεία. Εγώ θα σταθώ λίγο στις 281 ώρες μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Τις 59 αυτές τις πεζοπορίες που πραγματοποίησα. Οι 5 εκτός Κρήτης. Ναι. Οπότε, Εύη, 281 ώρες σε πεζοπορίες, ναι, και διέσχισαν 540 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε διάφορα σημεία της Κρήτης. Και μάλιστα να πω, ναι, ότι ο κύριος Τζανακάκης, ο ιδρυτής αυτού του περιπατητικού ομίλου, ναι, είχαμε μια συζήτηση αναφορικά με το αν έχει καταφέρει να διασχίσει όλη την Κρήτη σε όλες αυτές τις πεζοπορίες που κάνει. Ναι. Και μου είχε πει ότι δεν έχει δει ούτε τη μισή και έχει να δει πολλά ακόμα το επόμενο. Πάμε στον κύριο Τζανακάκη. Το θέμα είναι και πόσες θερμίδες καταναλώσατε. 281 ώρες. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Σας ευχαριστούμε για τη σκέψη του ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Παρόλα αυτά, μέχρι τώρα καλά τα καταφέρνουμε και τα νούμερα αποτυπώνουν εύγλωτα ότι το αποτέλεσμα είναι ανωδικό. Εχθές βγάλαμε τα στατιστικά μας. Όντως ο κόσμος περπατάει, αυτό είναι παρήγορο. Χιλιόμετρα κόβουμε, ανεβαίνουμε. Τα στοιχεία που δεν έχετε εκεί είναι ότι στις πορείες η συνολική ανωφέρεια που είχαμε ήταν περίπου 16,5 χιλιόμετρα, δηλαδή σχεδόν δύο φορές το Everest ανεβήκαμε σε μικρές και μεγάλες πορείες. Ναι. Είχαμε πολλές καθοδικές και δεν αποτυπώνονται εκεί, γιατί δεν προλάβαμε να βγάλουμε τώρα πριν λίγο μας ήρθαν τα νούμερα της καθόδου. Περίπου 4,5 χιλιόμετρα κατεβήκαμε στα Φαράγγια, γιατί έχουμε και αυτή τη δραστηριότητα με τα σκηνιά, το κάνιονινγκ, μια πολύ ωραία δραστηριότητα που μπήκε πρόσφατα στο Σύλλογο. Ξέρετε, πέρα από την προσωπική ευχαρίστηση, ένας άνθρωπος του αρέσει η αναρρίχηση, του αρέσει η πεζοπορία, του αρέσει ο αθλητισμός, το τρέξιμο. Ο βασικός στόχος ποιος είναι της ομάδας σας? Το μήνυμα που θέλετε, το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να βγει προς τα έξω, ποιο είναι? Το έχουμε κάνει και hashtag, είναι το περνάμε καλά, είναι η σημαία μας, είναι το σήμα κατά τεθέν μας. Το υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και τελικά καταφέρνουμε να περνάμε καλά. Είναι σημαντικό για μας. Με αυτόν τον τρόπο γεμίζουμε μπαταρίες. Ενθουσιαζόμαστε και περνάμε καλά. Κύριε Τζανακάκη, να κάνουμε μία αναφορά και στην πρώτη πεζοπορία για το 2023, την προσεχή Κυριακή 8 Ιανουαρίου. Σωστά, θα πάτε στο Ρέθυμνο. Σωστά, έχουμε μία πεζοπορία στη Μονή Βοσάκου. Είναι πεζοπορία, παύλα, πολιτιστική εκδήλωση. Θα περάσουμε και από ένα σπήλαιο, το σπήλαιο Μούγκρι. Προσπαθούμε στις πεζοπορίες που κάνουμε, στις εξορμήσεις που έχουμε, να είναι πολυδιάστατες. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να δει, να μάθει, να ασκηθεί, να γνωρίσει, να ξεσκάσει και το πετυχαίνουμε. Επίσης, τώρα είμαστε τώρα και μέσα στο χειμώνα. Πραγματοποιείτε εσείς οι πεζοπορίες, συνεχίζετε, δεν το είστε. Ωστόσο, κάποιος ο οποίος θα έρθει μαζί σας και δεν είναι αρχάριος, δεν γνωρίζει από πεζοπορία, δεν γνωρίζει από πώς να περιηγηθεί στα βουνά, στα φαράκια. Κάποιες συμβουλές που έχετε να του δώσετε, ώστε να προσέχει και να πραγματοποιήσει αυτή την πεζοπορία με ασφάλεια και να την ευχαριστηθεί κιόλας χωρίς να τραυματιστεί? Να ακολουθεί εύκολες πορείες μαζί μας σιγά σιγά και μετά να αποτολμά ο καθένας κάτι πιο δύσκολο, ώστε να δοθεί ο χρόνος να γνωρίσει τον εαυτό του, τη φύση, το βουνό, εμάς και σιγά σιγά μοναχός του βρίσκει σε ποιο είδος πορείας μπορεί να μετέχει. Έχουμε αρκετές εύκολες και αυτό γίνεται για να σηκώσουμε τον κριτικό από τον καναπέ, το έχουμε πει πολλές φορές, να του δώσουμε το έναυσμα να περάσει καλά. Είναι σημαντικό να περάσει ο κόσμος καλά και όχι εμείς, γιατί περνώντας κάποιος καλά περνάμε και εμείς. Δεν ταλαιπωριέται αυτός, δεν ταλαιπωριόμαστε και εμείς. Ποιες είναι αυτές οι ηλικίες που το καταφέρνουμε, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με την πεζοπορία,
να γίνουν μέλη κάποιας ομάδας όπως είναι η δική σας, ο δικός σας όμιλος. Όλα τα παιδιά. Από 8 μέχρι 80 χρονών. Αρκεί να νιώθεις παιδί. Σωστό. Αυτό είναι το σημαντικό. Σωστά το θέσατε. Τι να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε καλές διαδρομές με ασφάλεια. Πραγματικά το φαινόμενο των τραυματισμών, των ατυχημάτων σε πεζοπορίες, ξέρετε, είναι σύνηθες. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις να χτυπήσουμε και ένα καμπανάκι, να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, μου δίνεται αφορμή να ξαναπώ την ευχή που είχε πει ένας παπάς κάποτε σε ένα ζευγάρι που πάντρευε. Και όταν τέλειωσε, τους είπε με ένα πολύ δυνατό ύφος: να ζείτε, μωρέ, να ζείτε. Η ευχή μας είναι στον κόσμο να ζει, να βγαίνει έξω και να ρουφάει εικόνες. Η αλλαγή των παραστάσεων είναι ψυχική τροφή. Αυτό να το κάνει με ασφάλεια, τίποτα άλλο. Με ασφάλεια και κοντά σε αυτούς που γνωρίζουν, τουλάχιστον στην αρχή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά.